Σε κύμα λαϊκή οργή κατά τη κυβέρνηση εξελίσσεται το έγκλημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπου. Ακόμα και στην βάση τη Νέα Δημοκρατία πλέον δεν μπορούν να πιστούν για την ικανότητα τη διακυβέρνησή του, γιατί απλά τα Τέμπη έγιναν στο τέλο τη τετραετία και όχι στην αρχή. Επομένω, είχαν κάθε μέσο και τρόπο να έχουν γλιτώσει ένα τέτοιο δυστύχημα με συλλαλητήρια και πορεία στην Αθήνα στι 12 το μεσημέρι τη Κυριακή, 12 Μαρτίου, στο Σύνταγμα και σε άλλε πόλει τη Ελλάδα. Συνδικάτα, ομοσπονδίε, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητέ συνεχίζουν τι κινητοποιήσει του για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Βασικό αίτημα στα χείλη όλων είναι να μην συγκαλυφθούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία στα τέμπη και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η λίστα των συμμετοχόντων που ζητούν να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη Συνεχώ διευρύνεται και όλα δείχνουν ότι πολλέ χιλιάδε θα φωνάξουν ξανά στου δρόμου ότι οι ζωέ μα δεν κοστολογούνται. Με το κύμα αυτό οργή να μην καταλαγιάζει και να προκαλεί δυσκολίε για την κυβέρνηση.